Κύριε Πρόεδρε, ήρθανε τα πρώτα σημειώματα του ΕΦΚΑ. Κάποιοι λάβανε μικρότερο από ό,τι περιμένανε. Κάποιοι άλλοι είδανε τα αρνητικά του νέου αυτού ασφαλιστικού φορέα, με τα εισφορές του να διπλασιάζονται σε κάποιες περιπτώσεις. Θέλουμε λοιπόν τη δική σας άποψη Έτσι. και μάθαμε ότι υπάρχει και μια δήλωση επιφύλαξης που Ναι. μπορεί να καταθέσουν οι Δήλωση επιχειρηματίες. επιφύλαξης καταθέτουμε μαζί με το ΕΦΚΑ την μηνιαία καταβολή. Είναι μια δήλωση επιφύλαξης κάθε νομίμου δικαιώματος που έχει ο ασφαλισμένος όσον αφορά τις καταβολές που υπάρχουν στο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή. Αν μπουν στο site του Υπουργικού Συλλόγου, στο eskonitos.gr, θα δουν ακριβώς αυτή την δήλωση που μπορούμε να την καταθέσουμε με την υπογραφή μας στο ΕΦΚΑ που θα γίνει και η καταβολή του μηνιαία καταβολή. Θέλω να σας πω ότι είδαμε ότι τα εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ που είναι τα ετήσια, ότι πολλές επιχειρήσεις έχει ανεβεί κατά πολύ το ΕΦΚΑ σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιχειρήσεις που δηλώνουν από 20.000 ευρώ και κάτω βλέπουμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η μείωση των ασφαλιστικών είναι πάρα πολύ καλό και θα βοηθήσει βέβαια τις επιχειρήσεις. Συνδυαστικά όμως, γιατί είναι μεγάλο θέμα, το πάγωμα των προηγούμενων οφειλών. Εμείς είχαμε ζητήσει τη μείωση μαζί με το πάγωμα. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή πολλές επιχειρήσεις που χρωστάνε. Εάν δεν παγωθεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν στον ΟΑΕ, να προχωρήσουν σε καινούρια ρύθμιση. Και να Επομένως. εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό, γιατί υπάρχουν Βεβαίως. άνθρωποι που μας ακούνε. Λέτε πάγωμα και όταν φτάσει η εποχή της συνταξιοδότησης να κρατάτε από εκεί το οφείλει, Ακριβώς έτσι. έτσι. Όχι να διαγραφούν τα Όχι χρέη να ούτε διαγραφούν. Αυτό οτιδήποτε. ζητάμε, γι' αυτό ζητάμε πάγωμα και όχι διαγραφή. Επομένως, σε 5-10 χρόνια, εάν επιτρέψει Αλλάξει. η αγορά και αλλάξει εικόνα και θα μπορέσουμε με μια ευνοϊκή ρύθμιση να αποπληρωθούν, γι' αυτό ζητάμε πάγωμα το πώς θα πάει η αγορά μεθαύριο, ώστε να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δυνατότητες. Από εκεί και πέρα, ο νέος ΕΦΚΑ, όπως είπαμε, στα 20.000 και κάτω έχει έρθει μειωμένος, 20.000 και πάνω έχει έρθει αυξημένος. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ψάχνουμε για 150.000 ασφαλισμένους που δεν έχουμε βρεθεί ακόμη που βρίσκονται. Είναι μια αναστάτωση βέβαια στην αγορά, είναι μια αναστάτωση στον ασφαλιστικό τομέα. Πιστεύω όμως όλα να κυλήσουν ομαλά και να βρεθεί δίωδος και για την κυβέρνηση, γιατί και εμείς είμαστε οι πρώτοι που δεν θέλουμε να χρωστάμε στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και η κυβέρνηση να βρει τη δίωδο ώστε να ανταπεξέλθει στα έσοδα που είναι του νέου φορέα κοινωνικής ασφάλισης.